Arnos Online Education. Συνεχίζουμε στις λύσεις και στις απαντήσεις στο μάθημα της χημίας των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014 και πάμε στο θέμα Γ2. Έχουμε το ακόλουθο διάγραμμα. Έχουμε ένα αλκήνιο, δηλαδή μία ένωση με έναν τριπλό δεσμό και του βάζουμε νερό, παρουσία υδραυγύρου, θηϊκού υδραυγύρου και θηϊκού οξέως. Αυτή η αντίδραση, μας την βάλαμε και στη θεωρία σήμερα, εντάξει, δίνει ένα σώμα ε, που είναι μία καρβονιλική ένωση, δηλαδή είναι μία αλδεΐδη, στη μοναδική περίπτωση εκείνη που το ακετιλένιο είναι το αλκήνιο που συζητάμε και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση φτιάχνει μία κετόνη. Εντάξει, τα αλκήνια, μην ξεχνάτε, ότι έχουν γενικό τύπο άνθρακας νη υδρογόνο 2 νη πλην 2 με τον νη μεγαλύτερο σου του 2. Θες δηλαδή 2 άτομα το άνθρακα για να έχεις ένα αλκήνιο. Παράλληλα, το ίδιο αλκήνιο το υδρογονώνουν, του βάζουν υδρογόνο σε ένα στάδιο, άρα παίρνεις ένα αλκένιο. Ωραία. Το οποίο με τη σειρά του του προσθέτουν υδροχλώριο, άρα παίρνεις ένα αλκυλαλογονίδιο. Του οποίου του βάζεις μαγνήσιο παρουσία απολύτου εθέρα και το μετατρέπεις στην ένωση δέλτα που είναι μία ένωση Grignard. Εντάξει. Έχεις λοιπόν τη δέλτα ένωση. Την έψιλον και τη δέλτα τις ενώνεις. Κάνεις δηλαδή τα αντιδραστήρια Grignard. Βγαίνει μία ζήτα ενδιάμεση την οποία την υδρολύεις και παίρνεις τελικά μία ένωση που την λες θήτα. Θυμάστε τα αντιδραστήρια Grignard τι ενώσεις δίνουνε. Δίνουν αλκοόλες. Άρα η θήτα, παιδιά, είναι μία αλκοόλη. Και λέει το βιβλίο, αν ξέρεις ότι η θήτα αλλάζει το χρώμα του όξινου διαλύματος διχρωμικού καλλίου από το πορτοκαλί σε πράσινο, γράψε μου τους συντακτικούς τύπους. Παιδιά, αυτή η αλκοόλη κάνει κάτι. Ξέρετε τι? Οξυδώνεται. Είναι μία αλκοόλη που αλλάζει το χρώμα του διχρωμικού. Ξέρετε ποιες αλκοόλες οξυδώνονται? Γνωρίζετε? Ναι, παιδιά. Είναι η πρωτοταγής και η δευτεροταγής. Ωραία. Για να βγει πρωτοταγή αλκοόλη, ξέρετε τι πρέπει να είναι η ε? Μία και μοναδική. Μεθανάλη. Αυτή βγάζει πρωτοταγής αλκοόλες. Πρόβλημα. Εφόσον έχουμε αλκήνιο που δίνει αυτή την καρβονιλική, δεν μπορεί να έχει ένα άτομο του άνθρακα. Άρα, η έψιλον πρέπει να έχει φτιαχτεί από δευτεροταγή αλκοόλη. Δευτεροταγή αλκοόλη. Ξέρετε ποιος φτιάχνει δευτεροταγής? Συγγνώμη. Μία οποιαδήποτε άλλη αλδεΐδη εκτός από αυτήν. Κάτσε ρε φίλε. Το αλκήνιο για να φτιάξει αλδεΐδη πρέπει να είναι μόνο ένα. Άρα η άσκηση λύθηκε. Η ένωση α, το αλκήνιο σου, είναι υποχρεωτικά το ακετιλένιο. Η ένωση ε είναι υποχρεωτικά η ακεταλδεΐδη. Υποχρεωτικά. Η ένωση β είναι το εθένιο ή εθιλένιο, όπως λέγεται. Η ένωση γ είναι αυτό με ένα χλώριο, με ένα υδροχλώριο. Χλωροεθάνιο. Το Grignard είναι αυτό με ένα μαγνήσιο. Η ένωση Z είναι η ένωση που έφτιαξε η ακεταλδεΐδη νάτινα, που έσπασε ο δεσμός και εδώ μπήκε το μουγκουχλού και εδώ έχει μπει το R. Το R του μουγκουχλού, το εθήλιο. Η θήτα τελικά είναι οι δύο βουτανόλοι.